εκ μέρους της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ και της Ομοσπονδίας Οικοδόμων θέλουμε να χαιρετήσουμε τον αγώνα που κάνετε σήμερα στους κλάδους σας, το συντονισμό έτσι όπως το κάνετε. Θεωρούμε ότι είναι και δικός μας αγώνας. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός αγώνας γιατί γίνεται με βάση τα επίκεντρα της ανάγκης, με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι εργαζόμενοι. Αν ένα πράγμα παρουσιάστηκε, φάνηκε, έγινε πιο ολοφάνερο στην περίοδο της καραντίνας, δεν είναι μόνο αυτό που ξέραμε, ήμασταν σίγουροι δηλαδή ότι και αυτή η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει την πανδημία για να περάξει αντεργατικά μέτρα, θα αξιοποιήσει την πανδημία για να πουκώσει με εκατομμύρια ευρώ την εργοδοσία. Αυτό που κυρίως πρέπει να βγει σαν βασικό συμπέρασμα είναι ότι σε τέτοιες δύσκολες τιμές πάντα οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη την οργάνωση του αγώνα με επίκεντρο τις δικές τους ανάγκες. Και αυτή την ανάγκη, αυτόν τον ρόλο έρχεται να τον παίξει η Επιτροπή Αγώνα που έχετε δημιουργήσει, ο συντονισμός που έχετε κάνει, που είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα και με τις πρωτοβουλίες ακόμα που σχεδιάζετε. Ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχουν μερικοί που παρακολουθούν και το δικό σας αγώνα αλλά και το αγώνα του εργατικού κινήματος συνολικά να αναρωτιούνται ή να εκπλήσονται και να λένε τι θέλουν οι εργάτες και πάνε δίπλα με τους επιστήμονες. Άλλα τα προβλήματα των επιστημόνων, άλλα τα προβλήματα των εργατών. Τους απαντάμε γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα λένε με σκοπό να διασπάσουν τον κοινό αγώνα της εργατικής τάξης των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών και μεσαίων αυτοαπασχολούμενων. Τους λέμε ότι εμείς είμαστε με τους μηχανικούς δίπλα-δίπλα στα εργοτάξια. Έχουμε στο πλευρό μας τους δικηγόρους όταν παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε την εργοδοτική αυθαιρεσία μέσα στα δικαστήρια, αυτά που συμβαίνουν στους χώρους δουλειάς, όταν προσπαθούμε να αποκαλύψουμε την εργοδοσία που πάει να φυτέψει τους δικούς της ανθρώπους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, έχουμε τους οικονομολόγους για να ενισχύουν την επιχειρηματολογία μας, να φωτίζουν καλύτερα τις πλευρές όλες της αντεργατικής οικονομικής πολιτικής και πώς εκφράζονται και πώς θα εκφραστούν με συνέπειες πάνω στους εργαζόμενους. Άρα όσο αυτοί θα λένε ο καθένας μόνος του, εμείς θα λέμε όλοι μαζί, εμείς που έχουμε τα ίδια προβλήματα και το ίδιο όνειρο, θα παλεύουμε από κοινό. Θέλω να κλείσω με αυτό. Επειδή εμάς έχουν βγάλει και εσάς τα πόδια μας φουσκάλες, να ερχόμαστε σε αυτό το Υπουργείο και πάντα ζητάμε συνάντηση από τον Υπουργό, από τον κύριο Βρούτσι, και μπορώ να σας πω ποτέ δεν πετύχαμε να συναντηθούμε μαζί του. Δεν είναι τώρα η περίοδος της πανδημίας που είναι σε καραντίνα ο Υπουργός από τους εργαζόμενους και απέναντι από τους εργαζόμενους. Ήταν και το προηγούμενο διάστημα, θα είναι και το επόμενο διάστημα, όπως είναι η κυβέρνηση απέναντι από τους εργαζόμενους. Και έχουν μεγάλη πρόσβαση και σε αυτό το Υπουργείο και σε όλα τα Υπουργεία οι βιομήχανοι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, οι κατασκευαστές, οι σχολάρχες, που εντάξει τώρα στην περίοδο της κρίσης μπορεί να έγινε μια τρίπλα και να χάσανε το δωράκι με τα ΚΕΚ, αλλά υπάρχουν προγράμματα μπροστά που αρχίζουν να τρέχουν και θα τους κάνει πάλι τη χάρη αυτό το Υπουργείο και οι Υπουργοί να τους δώσουν την ευκαιρία να πουλήσουν αέρα κοπανιστό για να γεμίσουν τις τσέπες τους. Να ξέρουν λοιπόν και από το Υπουργείο και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός και οι κυβερνήσεις ότι όσο και αν αποφεύγουν να συναντηθούν με τους εργαζόμενους, θα αναγκαστούν, θα υποχρεωθούν να κάνουν πράξη αυτά για τα οποία αγωνιζόμαστε και θα τους υποχρεώσουμε εμείς με τον αγώνα μας να κάνουν στην άκρη για να ικανοποιηθούν οι δικές μας ανάγκες. Να είστε καλά, καλό αγώνα, καλή δύναμη σε όλους.